καταγράφει. Η εργασία είναι πάνω στους χαοτικούς χάρτες και τη χρήση τους σε συστήματα κρυπτογραφίας εικόνας. Ξεκινώντας από τα δυναμικά συστήματα, συγκεκριμένα τα διακριτά χαοτικά συστήματα, τι είναι δυναμικό σύστημα? Δυναμικό σύστημα είναι ένα μοντέλο που περιγράφει την κατάσταση ενός συστήματος καθώς αυτό εξελίσσεται στον χρόνο. Τα χωρίζουμε σε δύο κατηγορίες. Έχουμε τα συστήματα συνεχούς χρόνου και τα συστήματα διακριτού χρόνου. Η δικιά μου εργασία είναι πάνω σε συστήματα διακριτού χρόνου συγκεκριμένα. Από τις τιμές του συστήματος μπορούμε να πάρουμε μία τροχιά. Η τροχιά αυτή μπορεί να είναι σταθερή, να είναι δηλαδή ένα σημείο, να είναι περιοδική, ψευδοπεριοδική ή χαοτική. Εμείς συγκεκριμένα ασχοληθήκαμε με την χαοτική. Τώρα, τα εργαλεία με τα οποία μελέτησα εγώ τη συμπεριφορά του συστήματος. Ξεκινώντας, έχουμε αριστερά τα διαγράμματα διακλάδωσης, τα οποία μας δίνουν την πορεία του, ποιοτικά την πορεία του συστήματος. Όπου έχουμε γραμμή, έχουμε περιοδική συμπεριφορά και η περίοδος είναι ίση με το πλήθος των γραμμών. Όπου έχουμε σκούρη επιφάνεια, είναι χαοτική συμπεριφορά. Εδώ πέρα, για παράδειγμα, έχουμε περίοδο 1, που μετά γίνεται 2, 4 και ούτω καθεξής, μέχρι να βρεθεί στο χάος. Επόμενο εργαλείο είναι τα διαγράμματα των εκθετών Λιαπούνοφ, βασικά οι εκθέτες Λιαπούνοφ, τα οποία δείχνουν την ευαισθησία που έχει ένα σύστημα στις αρχικές συνθήκες, το οποίο είναι χαρακτηριστικό των χαοτικών συστημάτων. Στη δικιά μου περίπτωση μου φτάνει να είναι απλά θετική, όπως το διάγραμμα που βλέπετε. Και το τελευταίο διάγραμμα που χρησιμοποίησα είναι οι απεικονίσεις που βλέπετε στο δεξί μέρος της οθόνης, όπου συσχετίζουμε δύο διαδοχικές τιμές. Στον οριζόντιο άξονα έχουμε την τιμή του ΧΙΙ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 
συγκεκριμένες τιμές της παραμέτρου κάπα, τι συμπεριφορά εμφανίζει εκείνη τη στιγμή το σύστημά μας. Όταν παίρνουμε σημεία, όπως το πάνω δεξιά διάγραμμα, έχουμε περιοδική συμπεριφορά περίοδου ίση με το πλήθος των σημείων, εδώ περίοδος 4. Οπότε παίρνουμε μία καμπύλη, όπως το κάτω δεξιά, είμαστε στο χάος. Εγώ αυτό που έκανα στην εργασία μου είναι πήρα τρεις γνωστούς χάρτες, τον Cubic Logistic, τον Cubic και τον Shine, και τους άλλαξα λίγο και τους μελέτησα αυτές τις παραλλαγές. Εδώ πέρα βλέπετε τις παραλλαγές των πρώτων, τις πρώτες τρεις παραλλαγές που έκανα, που είναι μία για κάθε έναν από τους χάρτες που ανέφερα. Στον Cubic Logistic μπορούμε να δούμε κανονικά το διπλασιασμό περιόδου. Ξεκινάει από 1, γίνεται 2 κτλ. Και μεταβαίνει έτσι στο χάος. Για το διάστημα που εμφανίζεται χάος στο διάγραμμα διακλάδωσης, μπορείτε να δείτε αντίστοιχα από κάτω ότι η εκθέτες Λιαπούνοφ είναι όντως θετική. Μετά, στην παραλλαγή που έκανα στον Cubic χάρτη, πρόσθεσα μία ακόμα μεταβλητή, την σταθερά D. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η κόκκινη καμπύλη είναι για Dayson με 2, ενώ η μπλε για Dayson 0,8. Άρα όσο αυξάνεται η καμπύλη, το σχήμα μας μικραίνει και μετατοπίζεται προς τα αριστερά. Και εδώ είναι παρόμοια περίπτωση, πάλι διπλασιασμό, μέσω διπλασιασμού περιόδου βρισκόμαστε στο χάος. Και η τρίτη περίπτωση που έχουμε σε αυτή τη διαφάνεια είναι η παραλλαγή του Shine χάρτη, που πάλι έχουμε μέσω διπλασιασμού περιόδου να φτάνουμε στο χάος και εμφανίζεται και το φαινόμενο της κρίσης, το οποίο είναι από χαοτική περιοχή να πηγαίνει απότομα σε περιοδική, που είναι λίγο πριν από το 2,5 στη συγκεκριμένη περίπτωση. Άλλες τρεις παραλλαγές από τον Shine χάρτη. Εδώ πέρα μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχουν οι πρώτες δύο, η αριστερή και η μεσαία. Μπορείτε σε όλες να δείτε ότι οι εκθέτες Λιαπούνοφ όντως είναι θετικοί στις χαοτικές περιοχές. Στα πρώτα δύο διαγράμματα διακλάδωσης παρατηρούμε το φαινόμενο της αντιμονοτονικότητας, το οποίο είναι το εξής. Ξεκινάμε από περίοδο 1, μέσω διπλασιασμού περίοδου βρισκόμαστε στο χάος και μετά βγαίνουμε από το χάος με την αντίστροφη διαδικασία, με υποδιπλασιασμό δηλαδή της περίοδου. Αυτό λέγεται και φαινόμενο της φυσαλίδας, λόγω του σχήματός του. Μπορείτε να το δείτε στο αριστερό διάγραμμα σε μεγάλη έκταση και στο μεσαίο σε πολύ πιο μικρό μέγεθος. Τώρα, ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα χαοτικά συστήματα στην κρυπτογραφία είναι μέσω της χρήσης τους ως γεννήτριες τυχαίων αριθμών ή τυχαίων bits. Τα συστήματα διακριτού χρόνου που μελετάμε δίνουν διακριτές τιμές σε ένα πεπερασμένο εύρος τιμών. Οπότε, για αρχή,
αυτό που έπρεπε να κάνω ήταν να μετατρέψω αυτές τις διακριτές τιμές σε μια ακολουθία από bits. Η μετατροπή αυτή έγινε από τη σχέση που βλέπετε στην οθόνη, η οποία είναι το 10 στην 14η, μια σταθερά, μια μεγάλη σταθερά, πολλαπλασιασμένη με κάθε τιμή του χάρτη, με κάθε HI. Mod 2, δηλαδή κρατάμε το υπόλοιπο μετά από τη διαίρεση με το 2. Αυτό το υπόλοιπο μετά το συγκρίνουμε, το κάνουμε μια στρογγυλοποίηση. Εγώ το έκανα μέσω μια εντολή στο MATLAB, αλλά πρακτικά μια στρογγυλοποίηση είναι. Οπότε κάπως έτσι μετατρέπουμε όλες τις διακριτές τιμές σε 0 και 1. Μετά, για να μπορέσει να μπορέσουμε να πούμε ότι η γεννήτρια που φτιάξαμε, γεννήτρια τυχαίων bits που φτιάξαμε, μπορεί όντως να χρησιμοποιηθεί σε κρυπτογραφία, σε κρυπτογραφικά συστήματα, έπρεπε να την περάσουμε, να εφαρμόσουμε μάλλον πάνω της ένα σύνολο 15 στατιστικών τεστ, τα οποία είναι φτιαγμένα ακριβώς για αυτόν τον τρόπο. Λέγονται NIST τεστ αυτά και είναι φτιαγμένα από το National Institute of Standards and Technology. Αυτά τα 15 τεστ, να δούμε κάποια συγκεκριμένα, έχουμε, ας πούμε, περιέχουν το frequency test, το οποίο ελέγχει την αναλογία των 0 και 1 που έχει η κρυπτογραφημένη μας, όχι, συγγνώμη, η γεννήτρια, η αναλογία, συγγνώμη, η ακολουθία που παράξαμε. Έχουμε τα non-overlapping template test και τα overlapping template test, όπου στόχο έχουν να εντοπίσουν τυχόν περιοδικά μοτίβα στην ακολουθία που παράξαμε. Έχουμε τα runs test που εντοπίζουν τυχόν ακολουθίες διαδοχικών ίδιων bits, και τα linear complexity test που ελέγχουν αν υπάρχει, αν είναι αρκετά περίπλοκο η ακολουθία που φτιάξαμε. Τα αποτελέσματα από αυτά τα τεστ δίνονται με αυτόν τον τρόπο, όπως το πινακάκι που βλέπετε στα δεξιά. Το συγκεκριμένο είναι για μία από τις παραλλαγές του Sign Hardy για την τιμή K-Python 6,25. Τα αποτελέσματα δίνονται με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή παίρνουμε μία τιμή p-value και ένα proportion, το οποίο είναι το ποσοστό της επιτυχίας που έχει το κάθε ένα τεστ. Το p-value πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 0,01 για να θεωρήσουμε ότι είναι πετυχημένο το τεστ, και το proportion πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 96%. Τώρα, πώς εφαρμόζονται όλα αυτά στην κρυπτογραφία εικόνας. Στη δεκαετία του 90 κάποιος παρατήρησε ότι τα συστήματα κρυπτογράφησης και τα χαοτικά συστήματα έχουν πάρα πολλές κοινές ιδιότητες, κοινά χαρακτηριστικά, και επειδή τα χαοτικά συστήματα μπορούν να παραχθούν με απλό τρόπο, όπως τις εξισώσεις που είδαμε, με απλό και γρήγορο τρόπο, αλλά να παράξουν κάτι αρκετά περίπλοκο, τα εφαρμόσαμε εκεί. Τώρα, κρυπτογραφία τι είναι? Είναι το πεδίο που ασχολείται με την μελέτη, την ανάπτυξη και τη χρήση τεχνικών κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης. Κύριο στόχο έχει την ασφαλή επικοινωνία, αλλά πιο συγκεκριμένα μπορούμε να πούμε ότι έχει στόχο τη μυστικότητα, δηλαδή να μην μπορεί κάποιος εντός οικών κατάσκοπος να πάρει χρήσιμες πληροφορίες από την επικοινωνία, από το μήνυμα που μεταφέρεται. Άλλο στόχο έχει την εμπιστευτικότητα, δηλαδή να υπάρχει πρόσβαση στο μήνυμα μόνο από εξουσιοδοτημένα μέλη της επικοινωνίας. Και άλλος ένας στόχος είναι η πιστοποίηση, να μπορεί δηλαδή ανά πάσα στιγμή να ταυτοποιηθούν οι δύο μεριές της επικοινωνίας αυτής. Τώρα, η διαδικασία της κρυπτογραφίας είναι κατά γενικό κανόνα αυτή. Ξεκινάμε δηλαδή από ένα plain text ή, στην περίπτωση τη δικιά μου που έχω εικόνα, είναι plain image. Είναι η αρχική μας εικόνα. Μέσω ενός αλγορίθμου κρυπτογράφησης και με τη χρήση ενός κλειδιού παράγουμε το cipher, δηλαδή την κρυπτογραφημένη εικόνα ή κείμενο. Μετά, αντίστοιχη διαδικασία μέσω ενός αλγορίθμου αποκρυπτογράφησης και ενός κλειδιού, μπορούμε να ξαναπάρουμε την αρχική εικόνα ή την αρχική πληροφορία που έχουμε. Η διαδικασία που έκανα εγώ πρόκειται, στην διαδικασία μάλλον που ακολούθησα εγώ, πρόκειται για συμμετρική κρυπτογράφηση, όπου δηλαδή το κλειδί είναι ίδιο και στην κρυπτογράφηση και στην αποκρυπτογράφηση. Πάμε να δούμε παράδειγμα. Εγώ διάλεξα αυτή την πολύ ωραία εικόνα με μπύλες, αλλά και εννοείται μπορεί να εφαρμοστεί σε έγχρωμη εικόνα, αλλά για λόγους απλότητας την μετέτρεψα σε ασπρόμαυρη, οπότε πήρα αυτό. Και την όλη διαδικασία την εφαρμόσα πάνω στην ασπρόμαυρη εικόνα που έχω. Για αρχή, κάθε πίξελ της φωτογραφίας της εικόνας αυτής μετατράπηκε σε έναν 8-bit αριθμό, όπου κάθε πίξελ
παίρνει την τιμή, κάθε bit μάλλον που παράγεται, παίρνει την τιμή από 0 μέχρι 255, όπου κάθε τιμή σε αυτό το εύρος αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη απόχρωση του γκρι, το φάσμα τέλος πάντων του ασπρόμαυρου. Επόμενο βήμα τώρα είναι η κρυπτογράφηση αυτή καθ' αυτή. Κάνουμε χρήση του τελεστή XOR, ο οποίος δουλεύει με τον τρόπο που φαίνεται στο πινακάκι δεξιά. Ο λόγος που χρησιμοποιούμε τον συγκεκριμένο τελεστή είναι επειδή παίρνουμε ισοκαταναμή στα αποτελέσματα, δηλαδή παίρνουμε 50% 0 και 50% 1. Τώρα το χρησιμοποιούμε με τον εξής τρόπο. Ως είσοδο στον τελεστή αυτόν δίνουμε ως α την ακολουθία bits που μόλις πήραμε από την εικόνα και ως β την ακολουθία bits που πήραμε από την γεννήτρια που φτιάξαμε. Ως έξοδο θα πάρουμε μία ακολουθία bits, την οποία όταν τη μετατρέψουμε ξανά σε pixel, παίρνουμε μία κρυπτογραφημένη εικόνα, όπου η κρυπτογραφημένη εικόνα οπτικά φαίνεται έτσι, όπως η δεξιά. Ξεκινήσαμε από την αρχική μας την αριστερή και καταλήξαμε στα χιόνια, που είναι η κρυπτογραφημένη μας εικόνα. Μετά στην αποκρυπτογράφηση κάνουμε το ίδιο πράγμα, αλλά ανάποδα. Χρησιμοποιούμε πάλι τον τελεστή XOR, μόνο που αυτή τη φορά ως α δίνουμε την ακολουθία bits που παίρνουμε από την κρυπτογραφημένη εικόνα. Ως β παίρνουμε πάλι την ίδια ακολουθία bits που έχουμε πάρει από την γεννήτρια. Ως αποτέλεσμα παίρνουμε πάλι μια ακολουθία bits, την οποία όταν τη μετατρέψουμε πάλι σε pixel, μας ξαναδίνει την αρχική εικόνα, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Τώρα, αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, πρέπει να κάνουμε κάποια τεστ ακόμα για να δούμε κατά πόσο είναι αποτελεσματική η κρυπτογράφηση που χρησιμοποιήσαμε. Οπότε, τα τεστ αυτά συγκρίνουν την αρχική εικόνα με την κρυπτογραφημένη. Ένας από αυτούς τους ελέγχους είναι να φτιάξουμε τα ιστογράμματα της αρχικής εικόνας και της κρυπτογραφημένης. Της αρχικής εικόνας είναι το αριστερά, όπως βλέπετε εδώ πέρα, έχει μια κάποια κατανομή. Ενώ η κρυπτογραφημένη εικόνα θέλουμε να εμφανίζει ισοκατανομή, δηλαδή να είναι όλες οι αποχρώσεις στο φάσμα του ασπρόμαυρου να έχουν την ίδια συχνότητα. Επόμενος έλεγχος είναι μέσω κάποιων συντελεστών συσχέτισης γειτονικών πίξελ. Εμείς αυτό το εφαρμόσαμε σε τρεις κατευθύνσεις. Πήραμε τους διαγώνιους συντελεστές, τους κάθετους και τους οριζόντιους. Στην αρχική εικόνα η συσχέτιση είναι μεγάλη, οπότε προσεγγίζουν συνήθως το 1 στην αρχική εικόνα οι συντελεστές μας. Αυτό που έχουμε παράξει εμείς στην κρυπτογραφημένη εικόνα, θέλουμε να προσεγγίζει το 0 όσο περισσότερο γίνεται. Και όπως και κάνει στις παραλλαγές που μελετήσαμε, όπως βλέπετε στο πινακάκι. Και τελευταίος έλεγχος για την αποτελεσματικότητα είναι ο υπολογισμός της εντροπίας. Στην αρχική εικόνα η εντροπία είναι 7,726. Στην κρυπτογραφημένη εικόνα η εντροπία θέλουμε να πλησιάζει όσο περισσότερο γίνεται την τιμή 8, που 8 είναι η μέγιστη τιμή που μπορεί να πάρει. Και βλέπετε ότι και οι τρεις παραλλαγές που μελετήσαμε, εγώ δηλαδή, που μελέτησα, πλησιάζουν, προσεγγίζουν την τιμή του 8. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.